Χαίρετε. Ο Φάνης είναι εδώ, να σας κρατήσει συντροφιά και πάλι. Σήμερα, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να παράσχω κάποιες συμβουλές, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, τεχνικές ίσως, τις οποίες έχω αποκτήσει προσωπικά από πολυετή εμπειρία στο πιάνο, κυρίως ως πιανίστας, αλλά και στην κιθάρα την ακουστική που κυρίως παίζω. Συμβουλές λοιπόν αυτοσχεδιασμού. Προϋποτίθεται ότι έχουμε επαρκή βέβαια γνώση της μουσικής θεωρίας και κανόνων αρμονίας, τόσο κλασικής όσο και πιο σύγχρονης, jazz αρμονίας. Προϋποτίθεται για να μπορούμε να μπορεί να μας γίνουν κατανοητά αυτά που θα αναλύω, ας πούμε, θα αναλύσω στη διάρκεια του βίντεο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Είναι ένα μεγάλο θέμα, συγγνώμη. Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολλοί τον φοβούνται, άλλοι τον θαυμάζουν, ας πούμε, τον έχουν σαν τεχνοτροπία, συνθέτουν μέσω του αυτοσχεδιασμού. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν φοβήθηκα τον αυτοσχεδιασμό, ίσα-ίσα που ήμουνα, ιδιαίτερα όταν ήμουνα μαθητής, ας πούμε, στο πιάνο. Έκανα μαθήματα ιδιαίτερα εγώ, δεν έκανα σε οδείο. Ο δάσκαλός μου είχε να μου λέει ότι να μην αυτοσχεδιάζω, ήμουν απίθαρχος. Δηλαδή, πολλές φορές θέλοντας να αποφύγω την μελέτη, έδινα δικές μου, ας πούμε, με θερμινίες, αντί να αποδίδω το έργο όπως το έβλεπα στην παρτιτούρα. Ή τέλος πάντων έβαζα κάποιες προσθήκες, ας πούμε, νότες δηλαδή, οι οποίες ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Δηλαδή τις έπαιζα εγώ. Δηλαδή απέδιδα κατά κάποιο τρόπο με τον δικό μου τρόπο το οποιοδήποτε έργο. Κάτι το οποίο τότε δεν άρεσε στο δάσκαλό μου. Παρ' όλα αυτά δεν αποθαρρύνθηκα. Από τότε άρχισα να. Η σχέση μου με τον αυτοσχεδιασμό άρχισε από τότε. Και στην πορεία των χρόνων εξελίχθηκε, μεγάλωσε έτσι. Ίσως, ας πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ρήμα, ορίμασε. Αυτοσχεδιασμός είναι ένα αγαπημένο για μένα. Μια αγαπημένη για μένα σχολεία ως μουσικού. Μουσική ασχολία, έτσι. Ίσως και μια τεχνοτροπία μέσα από την οποία, εφαρμόζοντάς την, προκύπτουν μουσικές ιδέες πιο ξεκάθαρες, τις οποίες είτε θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα τραγούδι, έχει συμβεί στο παρελθόν πολλές φορές, είτε θα τις χρησιμοποιήσω ως σύνθεση χωρίς να είναι τραγούδι, αυτοτελής. Συνήθως ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι πολύ ελεύθερο, ας πούμε. Δηλαδή, περιλαμβάνει πολλά θέματα ενδεχομένως, μετατροπές πάρα πολλές, έχει μεγάλη διάρκεια. Είναι σαν ένα μουσικό έργο, ας πούμε, για το όργανο στο οποίο αποδίδει. Συνήθως το πιάνο, εγώ αυτοσχεδιάζω. Μόνο που δεν έχεις την ευχέρεια, εγώ προσωπικά, επειδή έχω μια έλλειψη όσον αφορά το γράψιμο μουσικής σε παρτιτούρα, αν και γνωρίζω να διαβάζω παρτιτούρα, δεν είμαι τόσο καλός στο να γράφω. Δεν μπορώ δηλαδή εύκολα να αποδώσω με την απαιτούμενη λεπτομέρεια που απαιτεί η παρτιτούρα, η μουσική παρτιτούρα. Δεν μπορώ να αποδώσω τόση λεπτομέρεια στο να γράψω μια μουσική που θα μου έρθει στο μυαλό, να την καταγράψω στο πεντάγραμμο με την ακρίβεια που απαιτείται. Οπότε καταφεύγω σε άλλες πιο πρόχειρες, σε εισαγωγικά, μεθόδους καταγραφής, οι οποίες έχουν ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα ενδεχομένως. Δηλαδή είναι ο καθένας τι τον βολεύει, τι μπορεί να μάθει, ας πούμε, και τι τον εξυπηρετεί. Το σημαντικό είναι όταν έχουμε κάποια ιδέα, να την καταγράφουμε. Και συνήθως πολλές ιδέες προκύπτουν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Ο αυτοσχεδιασμός λοιπόν έχει ένα χαρακτήρα. Το αρνητικό, θα λέγαμε, του αυτοσχεδιασμού είναι ότι πολλές φορές, αυτό εξαρτάται βέβαια και από το επίπεδο του μουσικού που αυτοσχεδιάζει, έτσι. Πολλές φορές ο αυτοσχεδιασμός δεν μπορεί να επαναληφθεί. Δηλαδή κάτι που παίξαμε αυτοσχεδιαστικά δεν μπορούμε να το επαναλάβουμε όπως ακριβώς το παίξαμε, γιατί ακριβώς είναι η απόδοση της στιγμής, είναι οι νότες που ρέουν, ας πούμε, στο κεφάλι μας και τις αποδίδουμε στα πλήκτρα του πιάνου ή της κιθάρας.
στα τάστα. Και αν κάποιο έρθει και μα ζητήσει ξαναπέξε μου αυτό το θέμα, ξαναπέξε μου αυτή τη μελωδία εκείνη, θα του πούμε ποια ακριβώς. Γιατί περιέχονται ένα σωρό μελωδίες, ας πούμε, και θέματα δυσδιάκριτα ή πιο, ή πιο διακριτά μέσα σε έναν κύκλο αυτοσχεδιαστικό. Έτσι λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μου είναι εύκολο όταν αυτοσχεδιάζω, που συνήθως είναι μακρόσυρτοι αυτοσχεδιασμοί, δεν μου είναι εύκολο να επαναλάβω κάτι το οποίο, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, εκτός και αν το έχω ο ίδιος σταμπάρι που λέμε, το έχω σταμπάρι και σταντάρι μέσα στο μυαλό μου και το έχω, ας πούμε, επαναλάβει αρκετές φορές ώστε να μην το ξεχάσω μετά το τέλος, ας πούμε, της αυτοσχεδιαστικής απόπειρας. Κατά αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο μπορώ και μπορώ κάποια τμήματα να τα επαναλάβω, αλλά συνήθως αν πρέπει να επαναλάβω έναν αυτοσχεδιασμό ή ένα μέρος του, θα πρέπει να τον ξανακούσω, αν όχι να δω τις τοποθετήσεις των χεριών στα πλήκτρα πάνω, ακόμα πιο καλά. Θα πρέπει να τον ακούσω πολλές φορές για να μπορέσω να τον ξαναπροσεγγίσω και πάλι όχι με απόλυτη ακρίβεια ενδεχομένως. Αυτό τώρα εναπόκειται στο αυτί του καθενός, στην εμπειρία του, έτσι. Μου έχει τύχει να αποδώσω παρόλα αυτά αυτοσχεδιασμούς που είχα καταγράψει σε βίντεο, να τους ξεχάσω και να τους ξαναβρω βλέποντας το βίντεο, ας πούμε. Έχει τύχει. Τώρα, ας περάσουμε στο ψητό, στο ζουμί του σημερινού βίντεο, που είναι, ας πούμε, τεχνικές και συμβουλές που θα έδινα εγώ προσωπικά σε έναν μουσικό, σε ένα πιανίστα, ο οποίος θέλει να μάθει να αυτοσχεδιάζει. Που ενδεχομένως είναι πολύ καλός πιανίστας, έτσι, αλλά δεν έχει μάθει να αυτοσχεδιάζει, δεν έχει μάθει να παίζει κάτι εκτός παρτιτούρας, που δεν το έχει μπροστά του σε παρτιτούρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον κύκλο των πεμπτών και τι ακριβώς μας αποδίδει, ποιες είναι ακριβώς οι πληροφορίες που μας δίνει αυτός ο κύκλος, ο περιβόητος. Πρέπει να ξέρουμε τις κλίμακες, πρέπει να ξέρουμε τους τρόπους, τους διάφορους τρόπους, έτσι. Οι κλίμακες, όταν λέμε να ξέρουμε τις κλίμακες, συνήθως εννοούμε την μείζωνα, την ελάσσονα, την αρμονική ελάσσονα, άντε και τη μελωδική, ας το πούμε. Πρέπει να ξέρουμε και άλλους τρόπους. Καλό είναι να ξέρουμε όσο πιο πολλούς, υπάρχουν πάρα πολλές κλίμακες. Όσο πιο πολλές ξέρουμε, τόσο πιο εμπλουτισμένος μπορεί να γίνει ένας αυτοσχεδιασμός μας. Και κατά συνέπεια πιο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον. Σωστά. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρουμε και τη δωρική κλίμακα, και τη φρύγια, και τις παραλλαγές της φρύγιας που είναι ο χιτζάζ, ας πούμε. Καλό είναι να ξέρουμε τη λίδια, τη μιξολίδια, ο αιωλικός είναι ο ελάσσονα, τον ξέρουμε. Και τη λόκρια. Η λόκρια είναι βέβαια σπάνια χρησιμοποιούμενη, γιατί είναι μια ελαττωμένη κλίμακα. Ουσιαστικά έχει πέμπτη ελαττωμένη, ξεκινάει με μητόνιο. Είναι περίεργη. Εγώ προσωπικά δεν την έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν ποτέ. Δεν θα τη συναντήσουμε συχνά. Τέλος πάντων, είναι καλό να ξέρουμε τους τρόπους αυτούς της ευρωπαϊκής, δυτικής μάλλον, μουσικής. Ακόμα και πιο ανατολίτικους θα ήταν καλό να ξέρουμε. Επίσης υπάρχουν κλίμακες όπως η whole tone, η κλίμακα δηλαδή των τόνων, των ολόκληρων τόνων, που αποτελείται από βήματα αποκλειστικά τόνων και τίποτα άλλο. Υπάρχει η half-whole diminished και η whole-half diminished αντίστοιχα, δηλαδή αυτή που ξεκινάει με ημιτόνιο και πάει ένα λαξ, μητόνιο τόνος, ημιτόνιο τόνος, ημιτόνιο τόνος, μέχρι την οκτάβα. Και το αντίθετο, το αντίστροφο, που είναι το τόνος ημιτόνιο, τόνος ημιτόνιο, τόνος ημιτόνιο, ή whole half diminished. Αυτές οι δύο ελαττωμένες κλίμακες. Κάθε κλίμακα ουσιαστικά αποδίδεται συνοπτικά από ένα ακόρντο. Πίσω από κάθε ακόρντο μάλλον, πίσω από κάθε τύπο ακόρντου, ουσιαστικά κρύβεται μία κλίμακα, μία συγχορδία. Μία δοσμένη ματζόρε συγχορδία με τρεις φωνές μπορεί να ανήκει σε τρεις κλίμακες, μπορεί να αποδίδει τρεις κλίμακες. Μπορεί να είναι λίδια κλίμακα, μπορεί να είναι μιξολίδια και μπορεί να είναι και ιωνική, ματζόρε δηλαδή.
αποδοθεί και η τέταρτη φωνή, η εβδόμη, τότε αναλόγως, αν η εβδόμη μας είναι μεγάλη, αν είναι μικρή, αν είναι μεγάλη μάλλον η εβδόμη, για παράδειγμα στην Do Maggiore, το Do Mi Sol Si, αν είναι μεγάλη η 7η, τότε αποκλείεται η συγχορδία αυτή να είναι περιβάλλον, να ανοίξει το περιβάλλον της μιξολίδιας που έχει μικρή 7η. Θα είναι η Ιωνική, η Ματζόρε ή η Λίδια κλίμακα, τρόπος. Όσον αφορά τους τρόπους, πώς εγώ τους ομαδοποιώ για να μην συγχυστούμε, ας πούμε, από την πολλή πληροφορία όσον αφορά το σχηματισμό των τρόπων. Εγώ τους έχω συστηματοποιήσει ως εξής στο μυαλό μου. Οι τρόποι είναι η ματζόρε ή μινόρε, έτσι. Το αν θα είναι ένας τρόπος ματζόρε μας το δίνει εξαρτάται από την πρώτη τρίτη που σχηματίζεται. Αν είναι μεγάλη, αν είναι μικρή. Αν είναι μεγάλη είναι ματζόρε τρόπος, θεωρείται ματζόρε κλίμακα. Αν είναι μικρή θεωρείται μινόρε κλίμακα. Έτσι λοιπόν, τι έχω στο μυαλό μου εγώ. Οι τρόποι οι οποίοι έχουν τρίτη μεγάλη, η πρώτη τους τρίτη είναι μεγάλη. Αν για παράδειγμα ο θεμέλιος φθόγκος του τρόπου μας είναι το ντο, η πρώτη τρίτη στην οποία αναφέρομαι είναι το ντο μι, αυτό το διάστημα. Λοιπόν, επειδή είναι ντο μι και όχι ντο μι ύφεση, είναι τρίτη μεγάλη, επομένως η κλίμακα θεωρείται μείζωνα στο σύνολό της. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό, αυτή την πληροφορία, έχουμε τρεις μείζωνες. Τρεις τύπου μείζωνες κλίμακες, που είναι ο ιωνικός τρόπος που μάθαμε, ως γνωστό ο ματζόρε τρόπος, ματζόρε κλίμακα, η λίδια, επίσης τρίτη μεγάλη, και η μιξολίδια, επίσης τρίτη μεγάλη. Τώρα, για να μην μαθαίνω ξεχωριστούς τύπους για τη λίδια και τη μιξολίδια και μπερδεύομαι, ας πούμε, και έχω να απομνημονεύσω πολλά πράγματα, τι κάνω. Λέω ότι η λίδια κλίμακα, ας πούμε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ματζόρε, ένας ιωνικός τρόπος με αυξημένη τέταρτη. Όπου και είναι η χαρακτηριστική βαθμίδα στο άκουσμα της λίδιας. Το άκουσμα της λίδιας χαρακτηρίζεται από την αυξημένη τέταρτη. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τον ντο, ο ντο λίδιος τρόπος είναι ντο ρε μι φα δίεση σολ λα σι ντο. Δεν είναι ντο ρε μι φα φυσικό σολ λα σι ντο που είναι ο ιωνικός τρόπος, η ματζόρε. Είναι ντο ρε μι φα δίεση. Φα δίεση, δηλαδή τέταρτη αυξημένη έχει μέσα. Είναι ο χαρακτηριστικός της, η χαρακτηριστική της βαθμίδα, η οποία προκειμένου να αποδοθεί το άκουσμα της λίδιας πρέπει να υπάρχει σε τουλάχιστον ένα από τα ακόρντα που θα χρησιμοποιήσουμε παίζοντας στη λίδια. Η μιξολίδια έχει και αστείο όνομα. Η μιξολίδια λοιπόν είναι μία ματζόρε και αυτή κλίμακα, μία ιωνική κλίμακα, με τη μόνη διαφορά ότι έχει 7η μικρή. Η μείζωνα κλίμακα δεν έχει 7η μικρή στην κανονική της κατάσταση, έχει 7η μεγάλη, δηλαδή τον ντο ρε μι φα σολ λα σι ντο, το κλασικό, τον ντο σι είναι 7η μεγάλη. Η μιξολίδια όπου σι έχουμε σι ύφεση, άμα ξεκινήσουμε από τον ντο. Και θέλουμε να πάρουμε τη μιξολίδια, θα είναι το αποτέλεσμα ντο ρε μι φα σολ λα σι ύφεση ντο. Αυτή είναι η ντο μιξολίδια. Οπότε λέμε ότι η μιξολίδια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μείζωνα κλίμακα με μικρή 7η. Έτσι λοιπόν ομαδοποιούμε κατά κάποιο τρόπο τις κλίμακες και τις συσχετίζοντάς τις με την κλίμακα που γνωρίζουμε ήδη, την ματζόρε, τη βασική μας κλίμακα. Τώρα, έχουμε άλλους τρεις τρόπους που είναι εντάσσονται στον τύπο του μινόρε, ας πούμε. Είναι μινόρε τρόποι γιατί έχουν η πρώτη τους τρίτη είναι μικρή. Για παράδειγμα, ας πούμε, άμα ξεκινήσουμε από το λα, από το λα, ναι, από την νότα λα, που είναι η σχετική, έτσι, η σχετική ελάσσονα της ντο μείζωνας. Άμα ξεκινήσουμε από το λα και θέλουμε να παίξουμε τη μινόρε, τη φυσική μινόρε, προφανώς δεν ξέρουμε ήδη, είναι οι νότες λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ. Λα, πάλι. Αυτή είναι η φυσική μινόρε. Τώρα έχουμε τρεις συνολικά, όπως είπαμε, τρόπους
οι οποίοι προσομοιάζουν στη Μινόρε, χαρακτηρίζοντας Μινόρε, και αυτοί είναι είναι ο Δωρικός, ο Αιωλικός που είναι το Μινόρε το φυσικό, και ο Φρύγιος. Και ο λάθος, εντάξει, ο Λόκριος για μένα δεν είναι Ελλάσσον, είναι ελαττωμένος τρόπος, αλλά τέλος πάντων να τον εντάξουμε και αυτόν στους Ελλάσσονες, ας πω. Οπότε έχουμε τέσσερις Ελλάσσονες τρόπους. Είναι ο Δωρικός λοιπόν, ο Φρύγιος, ο Αιωλικός και ο Λόκριος. Τι γίνεται τώρα, ο Δωρικός τρόπος δεν είναι, συγκρίνοντάς τον με την φυσική Ελλάσσονα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία Ελλάσσονα κλίμακα με μεγάλη έκτη. Ως γνωστόν, η φυσική Ελλάσσονα έχει μικρή έκτη. Οπότε η μόνη διαφορά του Δωρικού με τη φυσική Ελλάσσονα, γιατί και αυτή, όπως είπαμε, μία Ελλάσσονα κλίμακα είναι, είναι η έκτη βαθμίδα, όπου στον Δωρικό τρόπο είναι μεγάλη και στην φυσική Ελλάσσονα, στην Αιωλική, είναι μικρή. Ο Φρύγιος τώρα. Ο Φρύγιος τρόπος είναι μια Ελλάσσονα κλίμακα με τη μόνη διαφορά της μικρής δεύτερης. Ο Φρύγιος ξεκινάει ως γνωστόν με ημιτόνιο, με βήμα ημιτονίου, ας πούμε σε περιβάλλον ντομίζωνας κλίμακας θα πάρουμε την τρίτη νότα που είναι το μη, από εκεί ξεκινάει, από την τρίτη βαθμίδα ξεκινάει ο Φρύγιος. Και οι νότες που θα βρούμε έπειτα, από το μη και μέχρι το επόμενο μη, δηλαδή το μη φα σόλα σύντορε μη, μας αποδίδουν την μη φρύγια κλίμακα, τον μη φρύγιο τρόπο. Και ο Φρύγιος έχει το χαρακτηριστικό ότι ξεκινάει με ημιτόνιο, το μη φα είναι ημιτόνιο γνωστό. Οπότε τι είναι λοιπόν η φρύγια κλίμακα, είναι μια, επειδή έχει μη σόλ, είναι μια ελλάσσονα κλίμακα με τη μόνη διαφορά ότι έχει μικρή δεύτερη. Έτσι λοιπόν έχουμε ομαδοποιήσει. Η Λόκρια, ας το πούμε, να πούμε και τη Λόκρια. Η Λόκρια κλίμακα είναι μια ελλάσσονα κλίμακα η οποία χαρακτηριστική της βαθμίδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ελαττωμένη πέμπτη. Και το γεγονός ότι ξεκινάει, εγώ δεν την έχω πολύ αναλύσει αυτή τώρα, σας λέω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει. Ίσως τώρα το παρατηρώ, γιατί δεν την χρησιμοποιώ ποτέ αυτή την κλίμακα σχεδόν. Είναι πολύ ανώμαλη ρε παιδάκι μου, άμα έχει μέσα ελαττωμένη πέμπτη κφύσεως κάτι στα βασικά του διαστήματα, άντε να το χρησιμοποιήσεις τώρα, ας πούμε, να φτιάξεις κάτι ραμονικό. Τέλος πάντων, έχει δύο χαρακτηριστικά η Λόκρια, είναι ότι ξεκινάει με μικρή δεύτερη, το συντό δηλαδή, αν πούμε ότι είμαστε σε περιβάλλον ντομίζωνας. Ο Λόκριος τρόπος ξεκινάει από την 7η βαθμίδα, οπότε ποια είναι η 7η βαθμίδα, είναι η νότα C. Αν από το C λοιπόν και έπειτα πάρουμε μια σειρά από νότες μέχρι το επόμενο C, ξαναλέω, παίζοντας τις νότες της ντομίζωνας, έχουμε το αποτέλεσμα C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. C, Do, Re, Mi, Fa, φυσικό έτσι. Το C, Fa είναι ελαττωμένη πέμπτη. Όπως και το C, Do που ξεκινάει, C, Do είναι μικρή δεύτερη. Άρα λοιπόν η Λόκρια είναι ολόκληρος τρόπος είναι, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ελλάσσονα κλίμακα, από μια ίσως φρύγια θα μπορούσαμε να την πούμε κλίμακα με ελαττωμένη πέμπτη σαν χαρακτηριστική βαθμίδα. Αυτά, εγώ έτσι τις έχω μάθει, έτσι βοηθήθηκα και έμαθα τους τρόπους. Δεν έχω ας πούμε αποστηθήσει για κάθε έναν τρόπο τον τύπο, τον οποίο, τον τύπο, τα βήματα δηλαδή τόνων και μητονίων που πρέπει να έχω να πάρω για να σχηματίσω τον τάδε τρόπο οποιονδήποτε, ας πούμε το δωρικό π.χ. Δεν έχω αποστηθεί. Ο μόνος τύπος που ξέρω είναι της μίζωνας και της ελλάσσονας. Άντε και της αρμονικής ελλάσσονας. Αλλά ουσιαστικά πλέον εγώ τις σχηματίζω αυθόρμητα γιατί ξέρω ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, αν θέλω να παίξω αρμονική ελλάσσονα, το μόνο που θα κάνω είναι να παίξω τη φυσική μαζί με. Που αντί για μικρή έβδομη θα βάλω μεγάλη έβδομη. Έβδομη είπα. Ναι, έβδομη. Δηλαδή θα παίξω ένα La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Dies, La. Θα έχω το τριμητόνιο. Το Fa, Sol, Dies είναι τριμητόνιο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αρμονικής και άλλων κλιμάκων, όπως της χιτζάζ. Λοιπόν, κάθε τρόπος έχει ένα χαρακτηριστικό άκουσμα. Το οποίο καλό είναι να έχουμε στο αυτί μας. Σταδιακά να το αποκτήσουμε, να το αποστηθήσουμε ουσιαστικά, να το απομνημονεύσουμε στα αυτιά μας. Δεν είναι δύσκολο καθόλου.
Καθόλου. Έχει μια δυσκολία. Η αλήθεια είναι, στην αρχή μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, ας πούμε, το να μπορούμε να μάθουμε μια ολόκληρη κλίμακα να την ακούμε μέσα μας. Αλλά γίνεται. Είναι εφικτό και μάλιστα είναι πολύ χρήσιμο. Μια συμβουλή που θα έδινα λοιπόν σε έναν αυτοσχεδιαστή, ο οποίος έχει, ξέρει τους τρόπους, ξέρει τα διαστήματα, ξέρει τα πάντα, όλα αυτά, ας πούμε, τον κύκλο των πεμπτών, ξέρει τους οπλισμούς απ' έξω. Μπορεί δηλαδή να κινηθεί με ευχέρεια από τονικότητα σε τονικότητα πάνω στο πιάνο, να παίξει και με μαύρα πλήκτρα, να ξεκινήσει από ένα μαύρο πλήκτρο και να πάρει την κλίμακα από την ανάλογη. Θα έλεγα ότι ένας ωραίος ευφυής τρόπος, ας το πούμε ευφυής τώρα, ένας τρόπος για να αυτοσχεδιάσει κανείς, να δώσει ποικιλία, είναι να παίζει με τη λογική των παράλληλων κλιμάκων. Τι εννοούμε όταν λέμε παράλληλες κλίμακες? Πολύ απλά εννοούμε ότι έχουμε στο μυαλό μας ένα σύνολο από κλίμακες, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, τέσσερις, όποιες να είναι, όσες να είναι, οι οποίες έχουν κοινό θεμέλιο φθόγκο, αλλά δεν έχουν κοινή εξέλιξη. Ας πούμε, ο Λα αιωλικός δεν είναι το ίδιο με τον Λα φρύγιο ή με τον Λα δωρικό. Αλλά όμως είναι παράλληλες κλίμακες, γιατί ξεκινάνε όλες από Λα. Και επίσης είναι και όλες μινόρε. Έχουν το Λα ντο, ας το πούμε, σαν κοινό διάστημα πρώτης τρίτης. Έτσι λοιπόν είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι, ξέρω εγώ, αν παίζουμε σε Λα μινόρε, που σημαίνει ότι θα παίξουμε και σε Λα αρμονική μινόρε και σε Λα μελωδική μινόρε, μπορούμε να δανειστούμε ακόρντα, ακόρντα, όχι ακόρντο, μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μια μετατροπή παίζοντας ένα τμήμα, ας πούμε, για ένα τμήμα του αυτοσχεδιασμού μας, της σύνθεσής μας, ας πούμε, να παίξουμε σε Λα δωρική ή σε Λα φρύγια. Η Λα φρύγια δεν είναι άλλη από την Φα ματζόρε ουσιαστικά, έτσι, ξεκινώντας από το Λα, από την τρίτη της νότα. Και θα πάρουμε τις νότες Λα, Σι, Ήφε, Σι, Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα. Λα, Σι, Ήφε, Σι, Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα. Αυτός είναι ο Λα φρύγιος. Μπορούμε λοιπόν με την λογική της παραλληλίας να έχουμε το κομμάτι μας να είναι γραμμένο σε Λα μινόρε, Λα αρμονική μινόρε, αλλά να χρησιμοποιήσουμε για μια γέφυρα, για ένα πέρασμα, για ένα εναλλακτικό θέμα, να χρησιμοποιήσουμε τη Λα φρύγια ή τη Λα δωρική και όλες. Μπορούμε, γιατί όχι, να παίξουμε και με παραλληλία που δεν είναι, ας πούμε, τόσο σχετική. Δηλαδή από τη Λα μινόρε θα μπορούσαμε να παίξουμε Λα λίδια, ας πούμε, ή Λα μιξολίδια, που είναι ματζόρε, όπως είπαμε, τρόποι. Δηλαδή από το μινόρε να περάσουμε στο ματζόρε, αρκεί να έχουμε κοινό φθόγκο αφετηρία στο Λα. Εγώ το κάνω συνήθως αυτό γενικά. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος, ας πούμε, αυτοσχεδιασμού. Άλλωστε δεν είναι και, είναι και μια τεχνική που, αρκετά, που ανεβρίσκεται αρκετά σε συνθέσεις και στα τραγούδια. Εγώ ξέρω τραγούδια, ας πούμε, έχω υπόψη μου τώρα, ας πούμε, τον Queen, που μου αρέσουν πολύ. Δεν είναι καθόλου σπάνιο, ας πούμε, το να συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο, ας πούμε, του οποίου τα κουπλέ είναι γραμμένα σε μινόρε και το ρεφρέν, ας πούμε, είναι το ομοτονικό ματζόρε. Δηλαδή, ομοτονικό, όταν λέω, είναι δικιά μου λέξη, σημαίνει το ματζόρε τρόπο, τη ματζόρε κλίμακα που ξεκινάει από τον ίδιο φθόγκο. Δηλαδή, αν, ας πούμε, τα κουπλέ μου είναι γραμμένα σε Λα μινόρε, το ρεφρέν μου θα είναι σε Λα ματζόρε, που είναι εντελώς διαφορετική κλίμακα σε δομή, έτσι. Και ας ξεκινάει από την νότα Λα. Έτσι, λοιπόν, αυτή η εναλλαγή μέσα στο ίδιο τραγούδι, μέσα στην ίδια σύνθεση, η ματζορομίνορη, ας το πούμε, το ματζόρε και το μινόρε, αιωλικός και ιωνικός τρόπος, αντίστοιχα θα λέγαμε, είναι συχνό φαινόμενο. Είναι και αυτό, ας πούμε, ένα είδος παράλληλων κλιμάκων, ας πούμε, της μεθόδου των παράλληλων κλιμάκων, όπως θα την έλεγα εγώ. Καλό είναι λοιπόν να θυμόμαστε αυτή την τεχνοτροπία, αυτή τη μέθοδο, που θα μπορούσαμε να την πούμε δανεισμός από παράλληλες κλίμακες, ας πούμε, ή δανεισμός παράλληλων κλιμάκων, ας πούμε, ανάπτυξη θέματος με παράλληλες κλίμακες. Μία άλλη λοιπόν τεχνική είναι ο δανεισμός που πήγα να πω, ο δανεισμός συγχορδιών από παράλληλες πάλι κλίμακες. Μπορούμε, ας πούμε, τα ακόρντα μας
σε γενικές γραμμές να είναι να ανήκουν στη λα αρμονική μινόρε, οπότε θα έχουμε μέσα ακόρντο όπως είναι το λα μινόρε, όπως είναι το ντο ματζόρε, το ρε μινόρε, το μη ματζόρε, μη εβδόμης, το φα ματζόρε, αυτά θα είναι κάποια, και το σολ ματζόρε ας πούμε, αυτά είναι τα ακόρντα μας τα βασικά όταν παίζουμε σε λα μινόρε. Θα μπορούσαμε για ένα break να δανειστούμε από τη λα δωρική το ρε ματζόρε ας πούμε, γιατί η λα δωρική έχει ρε ματζόρε μέσα. Καθώς είπαμε η έκτη είναι μεγάλη, άρα ξεκινώντας από το λα, η έκτη μας είναι το φα. Το λα φα όμως είναι έκτη μικρή, εμείς θέλουμε έκτη μεγάλη, οπότε έχουμε λα φα δίεση στη δωρική. Λα φα δίεση. Αυτό το διάστημα, το φα δίεση μάλλον, είναι, αυτή η νότα είναι που αποδίδει το ρε, το ακόρντο που ξεκινάει από τη νότα ρε, το αποδίδει ως ματζόρε, δηλαδή όλη η κλίμακα είναι λα σι ντο ρε μι φα λα σι ντο ρε μι φα δίεση σολ λα. Είναι η λα δωρική. Το πρώτο της ακόρντο είναι προφανώς είναι μινόρε, λα ντο μι, γιατί είναι μινόρε και ο τρόπος. Το δεύτερο ακόρντο της δωρικής είναι εδώ στην περίπτωσή μας είναι το σι ρε φα δίεση που είναι μινόρε πάλι. Έτσι. Τι έχω ξεχάσει τώρα να σας πω? Όχι, τίποτα. Το τρίτο ακόρντο της που είναι το ντο μι σολ που είναι ματζόρε. Το τέταρτο ακόρντο της που είναι το ρε φα δίεση λα που είπαμε που είναι και αυτό ματζόρε. Οπότε θα μπορούσαμε παίζοντας σε λα μινόρε ή λα αρμονική μινόρε να δανειστούμε και ένα ακόρντο από τη λα δωρική ας πούμε. Για παράδειγμα το ρε ματζόρε, το ρε εβδόμης. Να κάνουμε ένα break, ένα πέρασμα. Ή από να πάρουμε ένα ακόρντο από ποια θέλετε. Θέλετε από την από τη φρίγια, ας πούμε, τη λα φρίγια. Η λα φρίγια, όπως είπαμε, είναι σαν να παίζουμε σε φα ματζόρε. Είναι το ίδιο πράγμα. Διαφορετικό άκουσμα όμως, λόγω του ότι ξεκινάμε από άλλο φθόγκο και όχι από το φα. Ξεκινάμε από το τρίτο φθόγκο που είναι το λα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν, ο λα φρίγιος τι είναι? Είναι λα, σι, ύφεση, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα. Θα μπορούσαμε ας πούμε να πάρουμε, παίζοντας σε λα αρμονική μινόρε, θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα χαρακτηριστικό ακόρντο της φρύγιας εδώ που είναι το σι, ύφεση, ματζόρε. Το σι, ύφεση, συγγνώμη. Ναι, το σι, ύφεση, ματζόρε. Στη λα φρύγια ας πούμε, που είναι λα, σι, ύφεση, ντο, ρε, μη, φα, σολ, λα. Το δεύτερο ακόρντο, που ξεκινάει από σι, ύφεση προφανώς, αφού είναι η δεύτερη μας νότα, είναι ματζόρε, πάντα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δανειστούμε ένα σι, ύφεση, ματζόρε και να το βάλουμε σε μια δομή, το οποίο κατά τα άλλα είναι λα, αρμονική, μινόρε. Ελπίζω να είναι κατανοητά αυτά, ίσως φαίνονται λίγο δύσκολα σε πρώτο άκουσμα, φαίνονται λίγο, αλλά άμα τα εφαρμόσει κανείς στο κλαβιό του πιάνου, θα δει ότι σιγά σιγά με την εξάσκηση, ας το πούμε, και την εξοικείωση με τους τρόπους, θα παρατηρήσει ότι δεν είναι ανέφικτο αυτό το πράγμα, αυτές οι συσχετήσεις, ας πούμε, που έχω αναφέρει, και αυτές οι τεχνικές να εφαρμοστούν. Είναι εύκολο σχετικά. Τώρα, άλλες τεχνικές που εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ όταν αυτοσχεδιάζω, κατά κόρον βάζω πολλές, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τις δευτερεύουσες δεσπόζουσες τις λεγόμενες, οι οποίες δεν είναι άλλες από ξένες δεσπόζουσες συγχορδίες, ξένες γιατί δεν ανήκουν στην κλίμακα που έχω ορίσει στον οπλισμό, που έχω ορίσει ως βασική κλίμακα, ως βασική τονικότητα του κομματιού μου, ας πούμε, του αυτοσχεδιασμού μου, δεν ανήκουνε. Ανήκει όμως η τονική τους βαθμίδα στην κλίμακα. Για παράδειγμα, όταν παίζουμε σε ντο ματζόρε, όταν αυτοσχεδιάζουμε σε ντο ματζόρε, μία δευτερεύουσα, η κύρια δεσπόζουσα είναι το σολ, ντο ρε μι φα σολ, έτσι. Όταν παίξουμε σολ ματζόρε, σολ εβδόμης, σολ σι ρε φα, αυτή είναι η δεσπόζουσα, η βασική ας πούμε δεσπόζουσα της κλίμακας. Οι δευτερεύουσες δεσπόζουσες μπορούν να σχηματιστούν σε οποιαδήποτε άλλη νότα της κλίμακας αυτής, που όμως δεν ανήκουν σαν συγχορδίες συνολικά στην ντο ματζόρε. Για παράδειγμα, πολύ συχνά σχηματίζονται δευτερεύουσες δεσπόζουσες στην τρίτη βαθμίδα και στην έκτη. Όταν είμαστε σε περιβάλλον ντο μίζωνας δηλαδή, μιλάμε για την μη εβδόμης, μη ή μη ματζόρε σκέτο,
και για την La 7ης ή La Maggiore σκέτο. Το La Maggiore και το Mi Maggiore δεν ανήκουν στην, σαν συγχορδίες και όχι σαν κλίμακες, δεν ανήκουν στην Do μείζωνα, στον Do ιωνικό τρόπο. Έχουμε La minore και Mi minore κανονικά. Εφόσον έχουν αλλάξει η οικογένεια και έχουν γίνει Maggiore, δεν είναι ξένα ακόρντα. Κι ας έχουν, ας πούμε, την θεμέλιο νότα διατονική εντός της κλίμακας δηλαδή. Το La και το Mi παραμένουν νότες οι οποίες ανήκουν στην μείζωνα. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας δευτερεύουσες δεσπόζουσες, έχουμε, βάζουμε, ας πούμε, πώς λέγεται τώρα, άμα διαβάσετε στην jazz, ας πούμε, ορολογία, στην jazz ανάλυση την αρμονική, αυτά ονομάζονται, συνήθως γράφονται και με λατινικούς αριθμούς, και ας πούμε λέγεται, άμα χρησιμοποιήσω το La Maggiore, το La, ή La 7ης, παίζοντας σε Do μείζωνα κλίμακα, λέμε ότι είναι το 5 του 2. Το 5 του 2, δηλαδή η δεσπόζουσα της δεύτερης βαθμίδας της κλίμακας. Ποια είναι η δεύτερη βαθμίδα της κλίμακας? Είναι το Ρε προφανώς. Do, Ρε. Το La προφανώς είναι Ρε, Μι, Φα, Σολ, La. Είναι η πέμπτη βαθμίδα ξεκινώντας από το Ρε. Το Ρε εδώ στην Do Maggiore μας αποδίδει μινόρε ακόρντο. Είναι η δεύτερη βαθμίδα, όπως ξέρουμε, στα μινόρε, στις Maggiore κλίμακες. Η δεύτερη βαθμίδα, όπως έχουμε πει, αποδίδει πάντα μινόρε ακόρντο. Άρα, αν πάρουμε την La, την δευτερεύουσα δεσπόζουσα, La 7ης ή La Maggiore σκέτο, οδηγούμαστε στο να πέσουμε, εφόσον είναι το 5 του 2, είναι η πέμπτη βαθμίδα της δεύτερης βαθμίδας της βασικής κλίμακας, οδηγούμαστε στο να πέσουμε σε μινόρε φάση, ας πούμε, σε μινόρε πτώση, σε μινόρε τονικότητα. Γιατί το Ρε θα μας αποδώσει, όπως είπαμε, στην μείζωνα κλίμακα, μας αποδίδει μινόρε συγχορδία, η δεύτερη βαθμίδα της μείζωνας. Οπότε, άμα χρησιμοποιήσουμε τη δευτερεύουσα δεσπόζουσα μη διατονική, έτσι, La Maggiore, μοιραία θα πάμε στο Ρε μινόρε, θα πέσουμε. Θα κάνουμε αλλαγή μετάβαση από το La Maggiore στο Ρε μινόρε. Ή στο Ρε 7ης. Ρε μινόρε 7ης. Συγγνώμη. Όχι Ρε 7ης, γιατί τα Ρε 7ης είναι Maggiore ακόρντα. Κατά βάση. Αντίστοιχα, πολύ συχνά χρησιμοποιείται η δευτερεύουσα δεσπόζουσα της τρίτης βαθμίδας. Που όταν παίζουμε σε Do μείζωνα, ποια είναι η τρίτη βαθμίδα? Είναι το Mi. Η νότα Mi. Κανονικά εδώ αποδίδεται μινόρε συγχορδία, μη σολ σι. Αλλά αν τη μετατρέψουμε σε δευτερεύουσα δεσπόζουσα, παίρνουμε το μη σολ δίεση σι. Και αν βάλουμε και την εβδόμη, μη σολ δίεση σι ρε. Αν το κάνουμε μη εβδόμη. Πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε, είναι το 5, είναι η πέμπτη βαθμίδα, εφόσον μιλάμε για μη εβδόμη πλέον ή μη Maggiore, είναι η πέμπτη βαθμίδα του 6, της έκτης βαθμίδας της βασικής μείζωνας που χρησιμοποιούμε. Το 5 του 6, έτσι το γράφουν στην jazz αρμονική ανάλυση, 5 λατινικό, slash, κάθετος, έτσι, 6 λατινικό. Ή 5 του 6, με του, ανάμεσα. Πάλι εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο, ότι από μία δευτερεύουσα δεσπόζουσα οδηγούμαστε να πέσουμε σε μινόρε ακόρντο, μινόρε κλίμακα, καθώς η νότα, η έκτη βαθμίδα, ως γνωστόν, ως το έχουμε ήδη πει, ας πούμε, η έκτη βαθμίδα στη μείζωνα κλίμακα, που είναι το Do Maggiore εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έκτη βαθμίδα μας αποδίδει πάντα μινόρε ακόρντο. Άρα λοιπόν το La, η νότα La που είναι η έκτη βαθμίδα, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, σχηματίζει το ακόρντο La, Do, Mi, που είναι μινόρε, La μινόρε. Χρησιμοποιώντας τη δευτερεύουσα δεσπόζουσα μη διατονική, Mi Maggiore ή Mi 7ης, κανονικά θα έπρεπε να είναι, είπαμε, Mi μινόρε, χρησιμοποιώντας λοιπόν τη δευτερεύουσα αυτή δεσπόζουσα, μοιραία θα πάμε να πέσουμε, θα μεταβούμε στο La minore ακόρντο, που είναι η έκτη βαθμίδα.
Δεν αποκλείεται όμως να κάνουμε και μετατροπή και να παίξουμε La Maggiore και να μετατρέψουμε, να κάνουμε μετατροπή από την Do Mizona να μετακινηθούμε στη La Mizona που είναι εντελώς πάλι διαφορετική κλίμακα. Αυτά λοιπόν με τις δευτερεύουσες δεσπόζουσες. Δευτερεύουσα δεσπόζουσας επίσης συνηθίζεται και στη δεύτερη βαθμίδα της Maggiore κλίμακας, όπου ας πούμε στο περιβάλλον της Do Mizona, ποια είναι η δεύτερη βαθμίδα, είναι το Ρε. Και μας αποδίδει πάντα, είπαμε, μινόρε ακόρντο. Όμως όταν θα πάρουμε τη δευτερεύουσα δεσπόζουσα, προφανώς θα γίνει ρε ματζόρε ή ρε εβδόμης. Αυτό μας οδηγεί να πάμε, συνήθως πάμε μετά τη ρε εβδόμης, είναι το 5 του 5 το λεγόμενο, το 5 του 5, είναι η πέμπτη βαθμίδα της πέμπτης βαθμίδας. Η δεσπόζουσα της πέμπτης, η δεσπόζουσα της δεσπόζουσας, σαν να λέμε. Αυτό συνήθως μοιραία μας οδηγεί να πάμε στην, σαν μετάβαση δηλαδή, να πάμε στην δεσπόζουσα συγχορδία της αρχικής κλίμακας, της Do δηλαδή. Οπότε θα, άμα παίξουμε ρε μίζωνα ή ρε εβδόμης, μοιραία θα πάμε ρε μη φα σολ, στο σολ ματζόρε ή στο σολ εβδόμης, που είναι η κυρίαρχη δεσπόζουσα της Do μίζωνας. Θα παίξουμε ρε σολ Do ουσιαστικά, έτσι. Και από το σολ θα πάμε στον Do να κάνουμε μια τέλεια πτώση. Ουσιαστικά αυτά τα διαστήματα, όπως βλέπουμε Τετάρτης, έτσι, είναι χαρακτηριστικά και δηλαδή στις παραθετικές, στις δευτερεύουσες δεσπόζουσες ουσιαστικά αυτό γίνονται άλματα Τετάρτης. Και ο κύκλος των πεμπτών ουσιαστικά αυτό μας συμβουλεύει να κάνουμε. Αν η ιδανική αρμονία πάντα, να ξέρετε, που δεν υπάρχει ιδανική αρμονία τώρα όταν μιλάμε για τέχνη, ο καθένας έχει τη δική του αρμονία, αλλά τέλος πάντων η αρμονία, η μαθηματική, η political correct, ας το πούμε, η κλασικά ακουστή αρμονία που συνηθίζεται πάρα πολύ στα κλασικά έργα και στα σύγχρονα τραγούδια και στις σύγχρονες συνθέσεις, αποδίδεται στον κύκλο των πεμπτών. Κάνοντας τι, αν πάμε ας πούμε με την αντίστροφη φορά του ρολογιού, είπαμε ο κύκλος των πεμπτών είναι ένας κύκλος, έτσι, σαν ένα ρολόι. Δεξιά πηγαίνοντας έχουμε άλματα πέμπτης, εξού και λέγεται κύκλος των πεμπτών. Άμα αντιστρέψουμε τους δείκτες και πάμε αντίθετα από τη φορά του ρολογιού, έχουμε άλματα τετάρτης. Έτσι, αυτό πηγαίνοντας αντίθετα από τη φορά του ρολογιού, ο κύκλος των πεμπτών μας δίνει την καλύτερη εναλλαγή ακόρντων όσον αφορά τη σύνδεση, την αρμονική του σύνδεση. Έτσι λοιπόν πολύ ωραία μπορούμε να πάμε από ένα ντο να πάμε στο φα, από το φα στο σι ύφεση, από το σι ύφεση στο μη ύφεση, από το μη ύφεση στο λα ύφεση και το καθεξής. Τώρα το τι ακόρντο θα είναι το κάθε ένα από αυτά, αν θα είναι μινόρε ή ματζόρε δηλαδή, σε ποια οικογένεια θα ανήκει, εξαρτάται από την κλίμακά μας. Αν για παράδειγμα, πώς να το πω τώρα, αν για παράδειγμα η τονικότητά μας είναι το μη μπεμόλ, το μη μπεμόλ, μη ύφεση ματζόρε δηλαδή, τι γίνεται, έχουμε, τι μας λέει ο κύκλος των πεμπτών, τι μας δίνει ένα σαν έτοιμο σχήμα. Παρατηρήστε ότι το ντο, από το ντο που είναι η πρώτη κλίμακα του κύκλου, το 12 ακριβώς όταν δείχνει το ρολόι, που είναι σηματοδοτητή ντομίζωνα, παρατηρήστε ότι η επόμενη προς τα αριστερά κλίμακα είναι το φα. Έτσι, ανατέταρτη πάμε τώρα, επειδή πάμε αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού, είναι ντο φα, ντο ρε μι φα. Μετά το φα είναι φα σολ ασί ύφεση, μία τέταρτη ακόμα. Και μετά το σι ύφεση είναι το μη ύφεση, μία τέταρτη ακόμα πιο ψηλά. Αυτό το σχήμα λοιπόν ανήκει, κάλλιστα μας αποδίδεται από την μη μπεμόλ κλίμακα. Όταν παίξουμε σε μη μπεμόλ ματζόρε κλίμακα, έχουμε τις εξής συγχορδίες, που ουσιαστικά είναι το σχήμα, το κλασικότατο σχήμα στη μουσική, πιο κλασικό δεν γίνεται, και εδώ μας το δίνει ο κύκλος των πεμπτών, μας το μαρτυράει, είναι το 6-2-5-1, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε απ' έξω, είναι η σύνδεση έκτης, δεύτερης, πέμπτης και πρώτης βαθμίδας σε μια αρμονική ακολουθία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, το ντο που ξεκινάμε,
τον κύκλο των πεμπτών είναι, δεν είναι άλλη από την έκτη βαθμίδα της μη μπεμόλ κλίμακας, την οποία έχουμε διαλέξει να παίξουμε. Είναι η έκτη της βαθμίδα. Το ντο. Το φα είναι η δεύτερη βαθμίδα της μη μπεμόλ. Από το μη ύφεση θα πάμε, η δεύτερη μας νότα είναι το φα, προφανώς, έτσι, δεν είναι το, δεν είναι το μη φυσικό. Δεν παίζουμε φρίγιο, παίζουμε ματζόρε. Οπότε από το μη ύφεση που στο πιάνο ουσιαστικά είναι το... που είναι τα δύο μαύρα πλήκτρα και τα τρία άσπρα από κάτω. Το δεύτερο μαύρο πλήκτρο, το δεξί, είναι το μη ύφεση. Ή το ρε δίεση. Μη ύφεση το λέμε τώρα. Αριστερά από το μη ουσιαστικά, άμα ξέρετε το μη, πάτε... ένα ημιτόνιο χαμηλότερα βρίσκεται το μαύρο πλήκτρο, το μη ύφεση. Ξεκινώντας από εκεί λοιπόν, η δεύτερη βαθμίδα είναι το φα. Οπότε έχουμε έκτη βαθμίδα το ντο, ξεκινήσαμε από το ντο. Δεύτερη βαθμίδα το φα, 6-2, μετά τη λέμε 5-1. Έχουμε λοιπόν και άλλες δύο βαθμίδες να παίξουμε. Το 5 ποιο είναι? Το σι ύφεση. Το σι ύφεση λοιπόν είναι η πέμπτη βαθμίδα της μη μπεμόλ κλίμακας που έχουμε διαλέξει. Μη, φα, μη ύφεση, φα, σολ, λα ύφεση, σι ύφεση. Μια πέμπτη καθαρή. Και μας μένει το ένα. Από το σι ύφεση ποιο είναι το ένα που θα πέσουμε στο μη ύφεση που είναι η διαλεκτή μας, η διαλεγμένη μας κλίμακα. Έτσι λοιπόν, να το 6-2-5-1. Ντο, φα, σι ύφεση, μη ύφεση. Τώρα, τι έχουμε μάθει ότι με βάση την εναρμόνιση της μείζωνας κλίμακας όσον αφορά τα ακόρντα κάθε βαθμίδας? Έχουμε μάθει ότι η έκτη βαθμίδα αποδίδει, είναι μινόρε ακόρντο. Οπότε το ντο που είπαμε είναι η έκτη μας βαθμίδα σε αυτή την αλυσίδα θα είναι μινόρε, ντο μινόρε. Έτσι. Η δεύτερη βαθμίδα τι έχουμε πει ότι είναι στη ματζόρε κλίμακα, τι αποδίδει, τι ακόρντα αποδίδει, πάλι μινόρε. Οπότε το φα, από τον ντο στο φα, το φα θα είναι μινόρε. Ντο μινόρε, φα μινόρε, έτσι, οι συγχωρδίες μου ντο, μέχρι στιγμής. Ντο μινόρε, φα μινόρε. Η πέμπτη βαθμίδα στη μείζωνα συγχωρδία, στη μείζωνα συγχωρδία λέω, στη μείζωνα κλίμακα, τι έχουμε πει ότι μας αποδίδει πάντα σαν ακόρντο, είναι η δεσπόζουσα λεγόμενη, η πιο σημαντική ίσως συγχωρδία μετά την τονική, είναι πάντα ματζόρε. Έτσι. Οπότε, 6-2-5, ντο, ντο μινόρε, φα μινόρε, σι ύφεση ματζόρε θα είναι το 5 μας. Σι ύφεση ματζόρε ή σι ύφεση εβδόμης, άμα βάλουμε και την 7η τη μικρή που συνηθίζεται. Και να έχουμε, μας έμεινε το 1 που προφανώς το 1 είναι η τονική μας βαθμίδα της κλίμακας, το μη ύφεση που διαλέξαμε, το μη ύφεση. Και προφανώς είναι ματζόρε συγχορδία. Πάντα στην πρώτη βαθμίδα της ματζόρε κλίμακας έχουμε ματζόρε συγχορδία. Οπότε όλα τα ακόρντα μας συνολικά από το 6-2-5-1 που μας δίνει ο κύκλος εδώ είναι ντο μινόρε, φα μινόρε, σι ύφεση ματζόρε, μη ύφεση ματζόρε. Αυτό το σχήμα μπορούμε να το επαναλάβουμε όσες φορές θέλουμε, να το εμπλουτίσουμε, να προεκτείνουμε τις συγχορδίες. Θα δούμε αργότερα. Το 6-2-5-1 και μας δίνει έναν πολύ γνώριμο, ας πούμε, ήχο στα αυτιά. Μια πολύ, ας πούμε, συγκεκριμένη και γνώριμη αρμονία. Είναι πολύ σημαντικό να το μάθετε το 6-2-5-1. Είναι η αρμονική αλυσίδα πίσω από πάρα μα πάρα πολλές συνθέσεις, αλλά και πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά, παιδιά. Μπορεί δηλαδή με το 6-2-5-1 να κάνει κανείς να συνθέσει τα πάντα. Και με τις παραλλαγές 6-2-5-1. Για να δούμε ένα πιο απλό παράδειγμα, έτσι. 6-2-5-1. Αν είμαστε σε ντο... Όχι, κάτσε να δούμε, να τα πάρουμε και με τον κύκλο των πεμπτών. Εντός σολ ρε λα. Λα, συντορέ, λα, ρε, σολ, ντο. Λοιπόν. Το
Λάρες Ολντό, όταν πάμε τώρα από το σημείο 12 ακριβώς, που είναι η ντο ματζόρε στον κύκλο των πεμπτών, άμα πάμε δεξιά τώρα, στις κλίμακες με διέσεις, αν πούμε ότι η επιλεγμένη κλίμακα που θα το σχεδιάσουμε είναι η ντομίζωνα, η πιο απλή κλίμακα δηλαδή, γιατί δεν έχει κανένα μαύρο πλήκτρο, δεν έχει οπλισμό. Τι μας λέει εδώ ο κύκλος των πεμπτών? Πού είναι το 6251 που αντιστοιχεί στην ντομίζωνα? Για πάμε λοιπόν να δούμε. Είναι από τον τόπο που θα πάμε μετά. Ποια είναι η επόμενη κλίμακα μετά την ντομίζωνα που μας δίνει ο κύκλος? Η σολ μίζωνα. Ντο, σολ. Τώρα επειδή πάμε δεξιά, το άλμα είναι πέμπτης, δεν είναι τετάρτης, έτσι. Ντο, σολ. Μετά το σολ, το ρε. Ντο, σολ, ρε. Μετά το ρε, ρε, μη, φα, σολ, λα. Για πάρτε το ανάποδα τώρα από το λα που έχουμε φτάσει. Παρατηρήστε τι μας δίνεται ακριβώς εδώ πέρα. Είναι λα, ρε, σολ, ντο. Με άλματα τετάρτης αυτή τη φορά, γιατί πάμε ανάποδα από το ρολόι, από τους δείκτες του ρολογιού. Λα, ρε, σολ, ντο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Δεν είναι ένα 6-2-5-1 με δεδομένη κλίμακα την ντομίζωνα? Λα, ρε, σολ, ντο. Λα δηλαδή η έκτη βαθμίδα, ρε η δεύτερη, σολ η πέμπτη, ντο η πρώτη βαθμίδα. 6-2-5-1. Αντίστοιχα όπως και πριν, τι ξέρουμε για την έκτη βαθμίδα της μείζωνας κλίμακας? Ότι είναι πάντα μινόρε ακόρντο αποδίδει. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με ένα λα μινόρε. Τι ξέρουμε για τη δεύτερη βαθμίδα της μείζωνας κλίμακας? Ότι αποδίδει πάντα μινόρε ακόρντο. Άρα πάμε από το λα μινόρε στο ρε μινόρε. Τι ξέρουμε για την πέμπτη βαθμίδα της μείζωνας κλίμακας? Ότι πάντα είναι ματζόρε. Άρα λοιπόν το σολ θα είναι σολ ματζόρε. Λα ρε σολ. Λα μινόρε, ρε μινόρε, σολ ματζόρε ή σολ εβδόμης. Και τι ξέρουμε για την τονική βαθμίδα? Ότι είναι εννοείται πάντα ματζόρε. Σολ, ντο. Λα μινόρε λοιπόν, ρε μινόρε, σολ ματζόρε, ντο ματζόρε είναι το σχήμα μας εδώ και φαίνεται στον κύκλο των πεμπτών. Άμα πάμε ας πούμε εκεί που ο κύκλος μας δίνει τον οπλισμό της λα ματζόρε κλίμακας, έτσι, και τη σχετική της ελάσσονα, τη σχετική της ελάσσονας που είναι το φαδίεση μινόρε, αν πάμε σε αυτό το σημείο και αντιστρέψουμε τη φορά και πάμε αντίθετα από τη φορά του ρολογιού, οι τονικές, όχι οι τονικές, οι βαθμίδες που θα μας δώσει ανά τέταρτη, ανά πήδημα τετάρτης καθαρής, είναι το λα, ρε, σολ, το λα, το ρε, το σολ και το ντο. Λα, ρε, σολ, ντο, όλο αυτό στο σύνολό του είναι ένα 6-2-5-1, έτσι, μία 6-2-5-1 αλυσίδα αρμονική, η οποία έχει κατάληξη το ντο. Γι' αυτό λέγεται ένα στο τέλος. Η τονική του είναι το ντο. Αντίστοιχα μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε το 6-2-5-1, μπορούμε να βρούμε το 6-2-5-1 μάλλον οποιασδήποτε τονικής βαθμίδας και αν επιλέξουμε, οποιασδήποτε νότας. Και το οποίο φαίνεται στον κύκλο των πεμπτών, αν πάμε αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού. Ελπίζω να είναι κατανοητά, είναι λίγο δύσκολα αυτά. Λίγο για κάποιον που δεν τα γνωρίζει, πρώτη φορά τα ακούει, ακούγονται λίγο κινέζικα ίσως. Εμπιστευτείτε μου όμως και με την επανάληψη και με την εξάσκηση πάνω στα πλήκτρα, πάνω στο πιάνο, στο κλαβιέ μας, θα βγει νόημα. Βγαίνει νόημα. Δεν είναι, είναι σαν αριθμητική, σαν μαθηματικά είναι αυτά τα πράγματα. Απλά πράγματα όμως. Δεν είναι μαθηματικά, ας πούμε, ποιος ξέρει τι τριτοβάθμιες εξισώσεις, ταυτότητες, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Είναι πιο απλά, είναι πίσω από τη μουσική ουσιαστικά. Η μουσική είναι τέχνη, αλλά πίσω από κάθε τέχνη, και όχι μόνο πίσω από τη μουσική σαν τέχνη, και πίσω από τις υπόλοιπες τέχνες, πρέπει να ξέρουμε ότι κρύβονται μαθηματικοί κανόνες, οι οποίοι ας πούμε υπάρχουν παντού στη φύση, έτσι, στο σύμπαν, παντού υπάρχουν μαθηματικά από πίσω. Έτσι και στη μουσική δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα διαστήματα που ακούμε δεν είναι τυχαία. Τα διαστήματα που έχουμε επιλέξει με το συγκερασμό της κλίμακας και με το διαχωρισμό της οκτάβας στα συγκεκριμένα βήματα που ξέρουμε, τόνους και ημιτόνια, δεν είναι τυχαία αυτά. Έχουν αναλυθεί, έχουν εφευρεθεί από το ανθρώπινο αυτή. Γιατί οι ήχοι στη φύση υπάρχουν άπειροι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τυχαίους ήχους και να φτιάχνουμε μουσική, όμως που δεν θα ήταν τόσο αρμονική ενδεχομένως. Δεν θα μας άρεσε, δεν θα μας δημιουργούσε ένα αίσθημα οικειότητας, χαλάρωσης ενδεχομένως και θα ήταν λίγο αρτσιμπούρτσι, ας πούμε. Δεν είναι λοιπόν τυχαίες αυτές οι σχέσεις, υπάρχουν από πίσω μαθηματικά
Δεν είναι όμως, κατά τη γνώμη μου, σύνθετα μαθηματικά. Είναι διαπιστώσεις οι οποίες μπορεί να κάνει κανείς όσο πιο πολύ ασχολείται. Και όσο πιο πολύ μπαίνουν στη φύση σας αυτές οι μέθοδοι και οι τρόποι που σας παρουσιάζω τώρα εδώ, τόσο πιο αυτόματα τις εκτελείτε παίζοντας στο κλαβιέ πιάνο, ας πούμε, παίζοντας νότες. Σας έρχονται αυτές οι ιδέες αυτόματα. Εμένα δηλαδή προσωπικά πλέον, εδώ και χρόνια βέβαια, μετά από χρόνια ενασχόλησης, εξάσκησης και όλα αυτά, μου έρχονται αυτόματα κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν παίζω, μπορώ να παίξω σε οποιαδήποτε κλίμακα μου ζητήσει κανείς. Όχι βέβαια με την ίδια άνεση, δεν θα παίξω με την ίδια άνεση στην Ντο Ματζόρε και στη Λα Μπεμόλ, ας πούμε, Ματζόρε. Έτσι, γιατί η Λα Μπεμόλ έχει πολλά μαύρα, ή στη Σι Ματζόρε που έχει, έχει επίσης πολλά μαύρα πλήκτρα. Δεν θα παίξω με την ίδια άνεση που θα παίξω στην Ντο, αλλά και πάλι θα παίξω. Μια χαρά. Δηλαδή, μου έρχονται αυτομάτως οι συγχορδίες, οι νότες που πρέπει να παίξω σε κάθε συγχορδία, η έβδομη που είναι βασική προέκταση, η ένατη. Οι δευτερεύουσες δεσπόζουσες μου έρχονται αυτομάτως και τις παίζω, ας πούμε, είτε ανεστραμμένες είτε σε ευθεία κατάσταση. Έτσι. Θέλει ενασχόληση εντατική αρχικά και δεν πρόκειται για θαύμα, πρόκειται για μια προσαρμογή του εγκεφάλου μας σε ένα σύστημα ουσιαστικά. Γιατί είναι ένα σύστημα που περιέχει λογική, οπότε ο εγκέφαλος μπορεί να το αποθηκεύσει και να το αξιοποιήσει όποτε χρειαστεί. Επειδή είναι σύστημα, δεν είναι κάτι τυχαιοποιημένο που το μαθαίνεις παπαγαλία. Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα όλο αυτό το πράγμα με τον κύκλο των πεμπτών, με τα διαστήματα, με το πώς σχηματίζεται κάθε κλίμακα. Όλα αυτά που είπαμε, ας πούμε, έχουν μια λογική συνεκτικότητα. Η τεχνική, ας πούμε, των παράλληλων κλιμάκων, των δανεικών συγχορδιών από παράλληλες κλίμακες, των δευτερεύουσων δεσποζουσών συγχορδιών και ούτω καθεξής. Τώρα, εγώ όταν αυτοσχεδιάζω επίσης τι κάνω. Χρησιμοποιώ κάθε είδους μετατροπία. Είτε θα πάω στη γειτονική ως προς τον κύκλο των πεμπτών κλίμακα ή θα κάνω μετατροπία τονική, ας το πούμε, ή ημιτονιακή. Θα πάω ένα βήμα, ένα τόνο πιο ψηλά ή μισό τόνο πιο ψηλά, και αυτό συνηθίζεται. Που όμως είναι εντελώς διαφορετικές κλίμακες. Μπορεί να είναι γειτονικές τονικά, σαν συχνότητα, αλλά όσον αφορά τους φθόγκους, τις νότες που περιέχουν, είναι εντελώς διαφορετικές κλίμακες. Για παράδειγμα, το Ντο Ματζόρε από το Ρε Ματζόρε, που είναι ένα τόνο ψηλότερα. Η Ντο δεν έχει κανένα οπλισμό, η Ρε Ματζόρε έχει δύο οπλισμούς. Αν πάω δε στη Ντο δίεση, έτσι, ή στη Ρε ύφεση Ρε μπεμόλ, στη Ρε ύφεση Ματζόρε, εκεί να δείτε, ας πούμε, διαφορά. Σχεδόν καμία κοινή νότα δεν έχουμε, ας πούμε. Είναι όλα μαύρα, είναι διαφορετικά τα βήματα. Υπάρχουν όμως και γειτονικές κλίμακες, οι λεγόμενες, στον κύκλο των πεμπτών, που δεν είναι άλλες από αυτές που διαφέρουν μία πέμπτη μεταξύ τους. Δηλαδή από τον Ντο θα πάω μετά στο Σολ, δεν είναι τυχαία, ας πούμε, η σειρά των κλιμάκων που εμφανίζονται, είναι με βάση το πόσες αλλοιωμένες νότες περιέχουν. Η Ντο δεν περιέχει καμία, η Σολ περιέχει μία, μετά η Ρε περιέχει δύο, η Λα περιέχει τρεις, η Μη περιέχει τέσσερις και ούτω καθεξής αλλοιώσεις, έτσι. Οπότε, τι έλεγα. Ναι, γειτονικές, ας πούμε, κλίμακες είναι η Ντο Μίζωνα με τη Σολ Ματζόρε, με τη Σολ Μίζωνα. Γιατί είναι η επόμενη στον κύκλο των πεμπτών και διαφέρουν μόνο κατά μία νότα. Ποια είναι αυτή? Το Φα δίεση. Στη Σολ θα παίξουμε Φα δίεση, στην Ντο θα παίξουμε Φα φυσικό. Είναι η μόνη διαφορά, η μόνη νότα κατ' ουσίαν που διαφέρουν αυτές οι κλίμακες. Όλες οι υπόλοιπες νότες είναι κοινές. Όπως επίσης, γειτονική κλίμακα στην Ντο Μίζωνα μπορεί να θεωρηθεί και η Φα, που όμως είναι από την αντίθετη φορά, γιατί ανήκει στις κλίμακες με υφέσεις. Οπότε θα πάμε ανάποδα από τη φορά του ρολογιού και βρίσκουμε τη Φα, η οποία έχει μόνο μία ύφεση. Σε σχέση δηλαδή με την Ντο που δεν έχει καμία αλλίωση, η Φα έχει πάλι μία αλλίωση, μόνο που εδώ είναι ύφεση και όχι δίεση. Και αυτή η νότα είναι το Σι ύφεση.
Η φα μίζω να είναι φα, σολ, λα, σι, ύφεση, ντο, ρε, μι, φα πάλι. Οπότε η ντο με τη φα ύφεση, όπως, με τη φα όπως καταλαβαίνει κανείς, έχοντας μόνο μία νότα διαφορά, και αυτή είναι το σι ύφεση, είναι γειτονικές, μπορούν να θεωρηθούν γειτονικές κλίμακες, δηλαδή πανομοιότυπες. Οπότε συνήθως οι μετατροπές έτσι γίνονται. Γίνονται μεταξύ των γειτονικών κλιμάκων, αλλά στον κύκλο των πεμπτών. Γιατί οι γειτονικές κλίμακες είναι, όπως είπαμε, και το ντο με το ντο δίεση, με το ρε ύφεση. Ή το ντο με το ρε, αλλά είναι όμως διαφορετικές κλίμακες στον κύκλο των πεμπτών, ας πούμε. Έχουν περισσότερη, μεγαλύτερη απόσταση, κι ας είναι κοντά τονικά. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία μετατροπή για να εξυπηρετήσουμε τη φωνή ενός τραγουδιστή, χρησιμοποιούμε τη μετατροπή την, όχι του κύκλου των πεμπτών, την μετατροπή σε γειτονική τονικότητα με βάση τον κύκλο των πεμπτών, αλλά χρησιμοποιούμε την τονική, ας το πούμε, μετατροπή, η οποία μας λέει ότι θα πάμε συνήθως ένα τόνο πιο ψηλά ή μισό τόνο πιο ψηλά. Δηλαδή, αν ο τραγουδιστής δεν μπορεί να αποδώσει ένα τραγούδι στη δοσμένη τονικότητα, στη δεδομένη του τονικότητα, συνήθως για να τον εξυπηρετήσουμε να μπορέσει να ερμηνεύσει, θα πάμε ένα τόνο, ξέρω εγώ, λέμε πιο ψηλά ή δύο τόνους πιο ψηλά, γιατί όχι. Αυτή είναι καθαρή μετατροπή, ας το πούμε, έτσι. Είναι η τονική μετατροπή. Δεν είναι μετατροπή η οποία εντοπίζεται στον κύκλο των πεμπτών ως γειτονικές τονικότητες. Εντοπίζονται ως γειτονικές τονικότητες. Ας πούμε, αν από τον ντο θέλουμε να παίξουμε, από ντο ματζόρε θέλουμε να παίξουμε ένα κομμάτι σε μη ματζόρε, δηλαδή δύο τόνους πιο ψηλά, ντο ρε μι, αυτό το πράγμα στον κύκλο των πεμπτών δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο μακριά είναι, ας πούμε. Είναι ντο, σολ, ρε, λα, μι. Πρέπει να περάσουμε όλες αυτές τις κλίμακες για να φτάσουμε από την ντο στη μι στον κύκλο των πεμπτών. Και η ντο δεν έχει καμία αλλίωση, η μι έχει τέσσερις αλλίωσεις, τέσσερις διέσεις η μι ματζόρε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν κάνουμε τέτοιες μετατροπές σε γειτονικές νότες, σε γειτονικά πλήκτρα, από ότι η μετατροπή που μας μπορούμε να κάνουμε εύκολα και ίσως δανειζόμενοι απλώς ένα ακόρντο, ας το πούμε, μετατροπή που μπορούμε να κάνουμε σε, πώς να τις πω αυτές, ας πούμε, σε γειτονικές κλίμακες ως προς τον οπλισμό τους, τέλος πάντων, ως προς τον κύκλο των πεμπτών, την τοποθέτησή τους στον κύκλο των πεμπτών. Υπάρχουν αυτά τα δύο είδη μετατροπίας, δηλαδή υπάρχει ο κύκλος των πεμπτών, οι γειτονικές κλίμακες στον κύκλο, και υπάρχουν και οι μετατροπίες με βάση ας πούμε τα πλήκτρα που έχουμε μπροστά μας, του πιάνουν την απόσταση, ας πούμε την ηχητική, την απόσταση μεταξύ, ας πούμε, δύο συνεχόμενων πλήκτρων λευκών, δύο μαύρων πλήκτρων λευκών. Δηλαδή, όταν από το ντο ματζόρε θα πάω να μετατρέψω θα πάρω την τονικότητα ρε, έχουμε μετατροπή ενός τόνου ψηλότερα. Έτσι, είναι σαφές. Χρησιμοποιήστε και μετατροπίες, μην τις φοβάστε λοιπόν. Αλλά πάντα να επιστρέφετε στην αρχική τονικότητα. Μη χάνεστε δηλαδή και πάτε από μετατροπία σε μετατροπία. Δεν είναι και τόσο διαδεδομένη η τεχνική του να κάνουμε διαδοχικές μετατροπές και να μην καταλήγουμε, ας το πούμε, πάλι στην αρχική. Συνήθως στο 99% των περιπτώσεων, από όσο γνωρίζω, εξ όσων γνωρίζω, ένα τραγούδι που γράφεται σε μια δεδομένη τονικότητα, που ξεκινάει με μια δεδομένη τονικότητα, εκεί και καταλήγει. Πάντα. Δεν θα καταλήξει σε διαφορετική τονικότητα. Οπότε πάντα κάνουμε τις μετατροπές, δεν τις φοβόμαστε, αλλά να θυμόμαστε να επιστρέφουμε στην αρχική τονικότητα. Άλλο τώρα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να εμπλουτίσουμε τον αυτοσχεδιασμό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαβατικά ακόρντα, τα οποία δεν είναι, ας πούμε, διατονικά, δεν είναι φυσικά ακόρντ, δεν προκύπτουν φυσικά σε μια κλίμακα, τα φτιάχνουμε. Όπως είναι, ας πούμε, οι αυξημένες συγχορδίες. Για παράδειγμα, η ντο αυξημένη είναι οι νότες ντο μη σολ δίεση.
Αν είχαμε και την 7η μικρή, θα ήταν ντο μη σολ διέσης η ύφεση. Ή ντο μη λα ύφεσης η ύφεση, για να έχουμε μόνο ύφεσης εδώ πέρα, ας πούμε. Αυτή είναι αυξημένη συγχωρηδία και ουσιαστικά χρησιμοποιείται συνήθως διαβατικά για να μας πάει. Συνήθως τώρα το αυξημένο ακόρντο μας πάει όταν ας πούμε η τονική μας μετατρέπουμε την τονική συγχορδία σε αυξημένη διαβατικά δηλαδή συνήθως θα πάμε στη δεύτερη συγχορδία, στη δεύτερη βαθμίδα ας πούμε θα παίξουμε. Το επόμενο ακόρντο που θα παίξουμε μετά την αυξημένη συγχορδία θα είναι το ακόρντο της δεύτερης βαθμίδας της κλίμακας. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυξημένες συγχορδίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε diminuites. Diminuita είναι η λεγόμενη, όχι λεγόμενη, μεταφράζεται στα ελληνικά ως ελαττωμένη συγχορδία. Και είδαμε ας πούμε τι είναι το ελαττωμένο, έτσι, τι είναι η ελαττωμένη συγχορδία. Σχετίζεται πολύ με τον λόκριο τρόπο επίσης, που είναι, έχει ελαττωμένη πέμπτη μέσα. Η diminuita λοιπόν είναι τέσσερις νότες η μία πάνω στην άλλη, οι οποίες νότες απέχουν όλες μεταξύ τους διάστημα τρίτης μικρής. Δεν έχουμε εναλλαγή μεγάλη, μικρή, μεγάλη, μικρή ή μικρή, μεγάλη, μικρή, μεγάλη όπως έχουμε στα άλλα ακόρντα. Έχουμε μόνο τρίτες μικρές και αυτό αποδίδεται ως diminuita, δηλαδή ως ελαττωμένη συγχορδία. Δεν έχει δηλαδή την εναλλαγή που έχουμε συνηθίσει συνήθως από τα κυρίαρχα ακόρντα. Και το χαρακτηριστικό της diminuitas είναι ότι όλες και όλες είναι τρεις ουσιαστικά, γιατί η diminuita είναι μια, ας το πούμε, ισοσκελής συγχορδία. Αναπτύσσεται ανά τρίτης μικρές και άμα επιχειρήσουμε να την αναπτύξουμε στο κλαβιέ του πιάνου, θα δούμε ότι ουσιαστικά οι διαφορετικές diminuitas που μπορούμε να σχηματίσουμε δεν είναι πάνω από τρεις. Είναι τρεις συγκεκριμένα. Έτσι, γιατί η diminuita προεκτείνεται συνεχώς ανά τρίτη μικρή. Μπορεί να πάρει όποια. Πώς να το πω. Αν ξεκινήσουμε από το Σι, ας πούμε, έτσι, οι υπόλοιπες νότες θα είναι Σι, Ρε, φυσικό, Σι, Ρε, Φα, φυσικό, Λα, ύφεση. Από το Λα, ύφεση θα πάμε πάλι στο Σι. Έτσι, και ανακυκλώνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ισοσκελή συγχορδία. Σι, ρε, φα, λα, ύφεση, σι, ρε, φα, λα, ύφεση, σι, ρε, φα, λα, ύφεση. Είναι η μία diminuita. Αν ας πούμε πάρουμε το ντο τώρα σαν αρχή της diminuitas, οι νότες που θα πάρουμε είναι ντο, μη ύφεση, ντο, μη ύφεση, σολ, ύφεση, λα. Μετά πάλι ντο, έτσι, ανατρίτη μικρή πηδάμε πάντα προς τα πάνω. Ντο, μη ύφεση, σολ, ύφεση, λα. Μετά πάλι ντο, μη ύφεση, σολ, ύφεση, λα. Ντο, μη ύφεση, σι, ύφεση, λα. Ανακυκλώνεται αυτό το πράγμα δηλαδή σε όλη την έκταση του πιάνου. Είναι η δεύτερη diminuita. Αν πάρουμε τώρα τον ντο δίεση, το μαύρο πλήκτρο που είναι δεξιά από τον ντο στο πιάνο, ένα μη τόνο υψηλότερα, αν πάρουμε τον ντο δίεση, ποια θα είναι η diminuita μας, θα είναι ντο δίεση, μη, σολ, λα δίεση. Έτσι. Η σύφεση, αλλά το λέω λα δίεση για να μην βάλω και διέσεις και υφέσεις. Ντο δίεση, μη, σολ, λα δίεση. Μετά πάλι. Από το λα δίεση που πάμε μια τρίτη μικρή ψηλότερα, πάλι στο ντο. Ανακυκλώνεται. Ντο δίεση, μη, σολ, λα δίεση. Ντο δίεση, μη, σολ, λα δίεση. Παρατηρούμε ότι αυτές οι συγχορδίες ανακυκλώνονται λοιπόν σε όλη την έκταση. Ανά τέσσερις νότες. Τι έχουμε καλύψει τώρα? Έχουμε καλύψει την diminuita που ξεκινάει από Σι, την diminuita που ξεκινάει από Ντο και την diminuita που ξεκινάει από Ντο δίεση. Είναι τρεις. Αν πάω τώρα στο Ρε, για παράδειγμα, ξεκινήσω από το Ρε για να σχηματίσω diminuita, ποιες νότες θα πάρω? Ρε, Φα, φυσικό, Λα ύφεση, Σι. Ρε, φα, λα, ύφεση, σι. Μετά πάλι από το σι. Ρε, φα, λα, ύφεση, σι. Ανακυκλώνεται. Τι παρατηρώ όμως τώρα? Ότι αυτές οι νότες τις έχω ξαναβρει. Από πού? Ξεκινώντας όχι από το ρε,
ξεκινώντας από το Σι, η πρώτη διμηνύωτα που σχημάτισα. Δεν ήταν Σι ρε φα λα ύφεση. Τώρα τι είπα ουσιαστικά, είπα αντί να πω Σι ρε φα λα ύφεση, είπα ρε φα λα ύφεση Σι. Που είναι το ίδιο πράγμα με μια αναστροφή. Άρα λοιπόν δεν έχουμε άλλες διμηνύητες να σχηματίσουμε. Είναι τρεις όλες και όλες. Οι οποίες επεκτείνονται, ανακυκλώνονται σε όλη την έκταση του πιάνου. Μπορεί να ξεκινήσω από το χαμηλότερο ντο και να καταλήξω στο υψηλότερο ντο, παίζοντας μία και αυτή διμηνύητα. Έτσι. Οι διμηνύητες συνήθως μπορούν να αντικαταστήσουν μια δεσπόζουσα συγχορδία. Δηλαδή την πέμπτη βαθμίδα συνήθως, έτσι. Όχι συνήθως, πάντα η δεσπόζουσα ορίζεται ως η πέμπτη βαθμίδα. Μπορούν να αντικαταστήσουν μια δεσπόζουσα, μια εβδόμηση ας πούμε, όπως συνηθίζεται συγχορδία. Με μικρή έβδομη, ματζόρα με μικρή έβδομη. Γιατί ας πούμε, για παράδειγμα, στην ντο μίτζωνα κλίμακα η δεσπόζουσα είπαμε είναι ξεκινάει από το σολ, την πέμπτη νότα. Και είναι η σολ σι ρε φα, αυτές είναι οι νότες της δεσπόζουσας. Σολ σι ρε φα, σολ εβδόμης. Το σολ σι ρε φα το σι ρε φα μάλλον αν βγάλουμε την τονική που είναι το σολ της συγχορδίας μένει το σι ρε φα. Το σι ρε φα είναι μια ελαττωμένη συγχορδία. Η ελαττωμένη συγχορδία με την διμηνύητα έχουν άμεση σχέση. Είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, μόνο που η διμηνύητα έχει και άλλη μία νότα, έχει τέσσερις νότες, είναι τετράφωνη. Η ελαττωμένη έχει τρεις, το σι ρε φα. Αν προσθέσουμε και άλλη μία στο σύρεφα, παίρνουμε το σύρεφα λαϊφεση. Αυτή η διμηνύητα μπορεί να αντικαταστήσει κάλλιστα τη σολ εβδόμης. Δηλαδή να βγάλουμε την τονική, το σολ, να την παραλείψουμε και να παίξουμε ένα σύρεφα σκέτο ή σύρεφα λαϊφεση, διμηνύητα. Ή ρε φα λαϊφεση σι. Ή φα λαϊφεση σι ρε. Ανάλογα ποια αναστροφή παίρνω στο κλαβιέ. Γενικά λοιπόν οι διμηνύητες μπορούν να αντικαθιστούν δεσπόζουσες, γιατί αποτελούν μέρος μιας δεσπόζουσας συγχορδίας. Άλλο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι άλλο μπορεί, μας έχει μείνει όσον αφορά τεχνικές αυτοσχεδιασμού. Είπαμε ας πούμε το δανεισμό συγχορδιών από παράλληλες κλίμακες, το είπαμε λίγο, το ξαναπούμε και λίγο τώρα, είναι όταν παίρνουμε ξένα ακόρντα, έτσι, από άλλη κλίμακα, από παράλληλη όμως κλίμακα, που είναι ναι με διαφορετική κλίμακα, αλλά ξεκινάει από τον ίδιο θεμέλιο φθόγκο. Δηλαδή, όταν παίζουμε σε ντομίζωνα τη σύνθεσή μας, δανεισμός θεωρείται να πάρουμε να παίξουμε μια συγχορδία, ας πούμε το μη ύφεση ματζόρε. Το μη ύφεση σαν θεμέλιο, σαν νότα, δεν ανοίξει το ντομαντζόρε προφανώς. Έχουμε μη φυσικό. Αν παίξουμε λοιπόν μία συγχορδία η οποία ξεκινάει από μία μη διατονική νότα, όπως είναι το μη ύφεση στην κλίμακά μας, προφανώς και έχουμε δανειστεί μία συγχορδία. Και από πού τη δανειστήκαμε? Από την ντο μινόρε. Παράλληλη κλίμακα. Γιατί παράλληλη? Γιατί και αυτή ξεκινάει από ντο. Αλλά είναι διαφορετική. Είναι μινόρε. Η τρίτη βαθμίδα της μινόρε κλίμακας, όπως ξέρουμε, αποδίδει ματζόρε ακόρντο. Αυτό είναι το δανεικό που πήραμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το μη ύφεση. Δηλαδή, ντο, ρε, μη ύφεση, φα, σολ, έτσι, αυτές είναι νότες της μινόρε. Στην τρίτη βαθμίδα που είναι το μη ύφεση, σχηματίζεται πάντα ματζόρε ακόρντο και το δανειστήκαμε για να το βάλουμε ανάμεσα από ακόρντα που κατά τα άλλα ανήκουν στην ντο μίζωνα. Αυτό ας πούμε είναι δανεισμός, λέγεται δανεισμός συγχορδιών από παράλληλες κλίμακες. Είναι μια εφαρμογή. Το να πάρουμε ας πούμε ένα μη ύφεση ή ένα λα ύφεση που είναι επίσης ματζόρε. Ματζόρε που αποδίδει επίσης ματζόρε ακόρντο όταν ας πούμε το παίρνουμε από μινόρε κλίμακα. Δηλαδή η μινόρε κλίμακα είναι το ντο ρε μη ύφεση φα σολ, λα ύφεση σι ύφεση ντο. Είναι η φυσική μινόρε, ντο φυσική μινόρε. Αν
θέλω να πάρω το ακόρντο της έκτης βαθμίδας. Ποια είναι η έκτη βαθμίδα? Το life is, είναι έκτη μικρή. Θα μου δώσει πάντα, θα μου δώσει η έκτη βαθμίδα της minore κλίμακας, μου δίνει, μου αποδίδει majore ακόρντο. Οπότε μπορώ να το δανειστώ και αυτό, το life is majore, και να το τοποθετήσω σε μια κατά τα άλλα, σε μια κατά τα άλλα majore κλίμακα, όχι την do minore, την do majore. Παίζοντας σε do majore περιβάλλον, μπορώ να δανειστώ τη life is majore, έτσι, για λόγους ποικιλίας, γίνεται. Γίνεται, είναι συχνό και αυτό το φαινόμενο, ο δανεισμός συγχορδιών. Ελπίζω να είναι κατανοητό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα που τα ακούω, προσπαθώ να τα ακούσω αυτά ως άσχετος από μέσα μου και διαπιστώνω μια, ας το πούμε έτσι, μια πολυλογία που λέω και πολλά, που όμως πιστέψτε με, αν πάρετε και τα εφαρμόσετε αυτά που λέμε στο πιάνο, επί του πρακτέου δηλαδή, στα πλήκτρα πάνω ή και σε μια κιθάρα με βάση τα τάστα, θα βγάλετε άκρη. Παρ' όλα αυτά μπορεί ο καθένας να με ρωτήσει στα σχόλια το οτιδήποτε, ας πούμε, του φαίνεται ακατανόητο, του φαίνεται δυσνόητο, έτσι να το κάνουμε πιο λιανά ίσως, θα δούμε, θα βρούμε έναν τρόπο. Τι άλλο, ας πούμε, κάνω προσωπικά, ας πούμε, όταν αυτοσχεδιάζω. Είπαμε, δεν λυπάμαι τις μετατροπίες, αλλά προσπαθώ να επιστρέφω εγκαίρως, σύντομα, να επιστρέφω στην αρχική τονικότητα. Συνήθως επίσης αποστηθίζω κάποια θέματα, κάποιες μελωδίες. Δεν τις χάνω όλες, δεν είναι όλες περαστικές και δεν τις ξαναπαίζουμε, όπως ας πούμε αρμόζει σε έναν αυθόρμητο αυτοσχεδιασμό. Κάποιες τις συγκρατώ και τις επαναλαμβάνω σαν το κυρίαρχο θέμα του αυτοσχεδιασμού. Καλό είναι αυτό, γιατί είναι ουσιαστικά μας ένα είδος πηξίδας, δηλαδή δεν χανόμαστε, δεν αποπροσανατολιζόμαστε με τις συνεχείς μετατροπίες και δεν δίνουμε, ας πούμε, στον ακροατή την εντύπωση ότι παίζουμε κουτουρού, ότι παίζουμε τελείως τυχαία, ξέρω εγώ, και κατά κάποιο τρόπο, όχι αδέξια, χωρίς βαθύτερη ενσυναίσθηση του τι κάνουμε, ας πούμε. Γιατί και ο αυτοσχεδιασμός δεν μπορεί να είναι τελείως άναρχος. Έχει, ας πούμε, κανονισμούς, πολύ χαλαρή έννοια, με την πολύ χαλαρή έννοια της λέξης κανονισμός, αν υπάρχει αυτή η έννοια. Δεν τη χρησιμοποιούμε με την αυστηρή της, ας πούμε, κατανόηση. Έχει κανονισμούς, λοιπόν, που δεν είναι, που επειδή ακριβώς μιλάμε για τέχνη, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τους στηρεί, μπορεί κάλλιστα να τους αναιρέσει, αλλά για να τους αναιρέσει πρέπει να τους ξέρεις πρώτα και να τους έχεις εφαρμόσει. Έτσι, λοιπόν, όταν αυτοσχεδιάζουμε, να έχουμε κατά νου ότι ναι, μεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, δεν μας περιορίζει κανείς την ελευθερία, αλλά πρέπει να ξέρουμε τους κανόνες οι οποίοι στατιστικά έχουν εντοπιστεί να εφαρμόζονται στα περισσότερα των κλασικών έργων, αλλά και της σύγχρονης μουσικής, στα τραγούδια. Όλα αυτά που σας είπα, είτε σαν τεχνικές, δεν είναι από το κεφάλι μου, στατιστικά έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές φορές και γι' αυτό έχουν αναλυθεί και έχουν παγιωθεί σαν κανόνες. Έτσι. Πολύ συχνά, επίσης, ας πούμε, τι γίνεται όταν παίζουμε σε ματζόρε τονικότητα, μετατρέπουμε την τέταρτη βαθμίδα, το ακόρντο της τέταρτης βαθμίδας, το μετατρέπουμε σε μινόρε, που κανονικά είναι ματζόρε. Το μετατρέπουμε σε μινόρε και ή θα παίξουμε την τονική της κλίμακας μετά, την τονική συγχορδία, θα πάμε πάλι στον do ματζόρε δηλαδή, ή θα συνεχίσουμε στην δεσπόζουσα συγχορδία μετά την τέταρτη βαθμίδα δηλαδή, που είναι το σολ εδώ, το σολ εβδόμης, και θα κάνουμε πτώση μετά στον do, που είναι η τονική μας. Έτσι, λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι σύνηθες να μετατρέπουμε την τέταρτη συγχορδία, τη συγχορδία της τέταρτης βαθμίδας στη μείζωνα κλίμακα. Είναι συχνό το φαινόμενο, καμιά φορά τη μετατρέπουμε σε μινόρε. Είτε πρώτα παίζοντας τη ματζόρε, την original δηλαδή, την διατονική μας συγχορδία, είτε πρώτα παίζοντας μάλλον την διατονική και μετά την μινόρε, την εναλλακτική, είτε παίζοντας μόνο τη μινόρε, δηλαδή παίζοντας την τέταρτη βαθμίδα μόνο σαν μινόρε, σαν μεταλλαγμένη, χωρίς να παίξουμε πρώτα την original. Είναι και αυτό ένα φαινομενάκι, ας το πούμε, ένα πίκυλμα, ας το πούμε, που εγώ προσωπικά το έχω συναντήσει αρκετές φορές. Συναντάτε.
Τι άλλο, ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να ξέρει και να εφαρμόσει. Είπαμε για τις... Συγγνώμη, είπαμε για τις δευτερεύουσες δεσπόζουσες, έτσι. Μπορεί να βάλει, ας πούμε, πεντατονικές κλίμακες στο παίξιμό του, στο δεξί του χέρι. Να χρησιμοποιήσει πεντατονικές και blues κλίμακες με βάση την τονική. Δηλαδή, αν, ας πούμε, παίζω σε ντομίζωνα τον αυτοσχεδιασμό μου, η πεντατονική που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι ντο πεντατονική ματζόρε, ας πούμε. Ή ακριβώς το ίδιο, άμα ξεκινήσω από τη λα, θα παίξω τις ίδιες νότες ανεστραμμένες που ουσιαστικά μου δίνουν τη λα πεντατονική μινόρε. Αλλά ουσιαστικά ντο πεντατονική ματζόρε και λα πεντατονική μινόρε είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι όπως είναι η σχετική ελάσσονα που είπαμε. Δεν είναι μία η κλίμακα. Μπορώ να παίξω επίσης λα blues. Η λα blues τι είναι? Είναι μία λα πεντατονική μινόρε με μία έξτρα νότα η οποία μπαίνει περίπου στη μέση της κλίμακας αυτής. Εντοπίζεται και είναι η blue note η λεγόμενη. Είναι αυτή που δίνει το χαρακτηριστικό άκουσμα, το μπλουζίστικο, ας πούμε, σε αυτές τις κλίμακες. Είναι δηλαδή το... Αν θέλω να παίξω από λα, οι νότες μου της blues κλίμακας, ας πούμε, είναι το λα, το ντο, παραλείπεται η δεύτερη, το λα, το ντο, το ρε δίεση, το μι και το σολ. Η δεύτερη και η έκτη παραλείπονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Σι και η Φα παραλείπονται σαν βαθμίδες, δεν παίζονται. Μπορώ να βάλω λοιπόν και τέτοιες στο δεξί μου χέρι, μπορώ να παίξω πεντατονικά, ανεξαρτήτως των ακόρντων που έχω στο αριστερό και θα παίζω. Πάντα όμως να παίζω την σχετική, δηλαδή να παίζω την αντίστοιχη πεντατονική που αντιστοιχεί στην τονικότητα που είναι το κομμάτι μου, στην κανονική τονικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι γραμμένο, ας πούμε, σε ντομίζωνα το... Δεν μπορεί να παίζω σε ντομίζωνα τον αυτοσχεδιασμό μου και να βάλω να παίξω τι να πω τώρα, μη ματζόρε πεντατονική, ας πούμε, ή ρε πεντατονική, ξέρω εγώ. Δεν θα ακουστεί εκτός, κατάλαβες. Δηλαδή δεν... πρέπει να φροντίσω να παίξω ή σε ντο πεντατονική, ντο μίζωνα, ντο πεντατονική, τι πιο απλό, ή σε λα πεντατονική μινόρε, που είναι η σχετική της. Ή σε λα blues, που είναι ακριβώς η ίδια η λα πεντατονική μινόρε με μία έξτρα νοτούλα, που είναι εδώ, ας πούμε, το ρε δίεση ή μη ύφεση. Βάλτε λοιπόν και τις πεντατονικές, χρησιμοποιήστε τις στον αυτοσχεδιασμό, είναι ωραίες. Τα ακόρντα που μπορεί να τις συνοδεύσουν μια πεντατονική, δεν έχουμε περιορισμό στα ακόρντα στο αριστερό μας χέρι. Μπορούμε να είναι οποιοδήποτε ακόρντο, οποιαδήποτε ακόρντα της κλίμακας. Τι άλλο, τι άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά και έχουμε ήδη πει πάρα πολλά, είναι μεγάλο το βίντεο. Ίσως θα κάνω κι άλλο ένα, ας πούμε, όσον αφορά τυχόν, ας πούμε, έξτρα πραγματάκια που μπορεί να ξέρει κανείς να εφαρμόσει στον αυτοσχεδιασμό του, έξτρα συμβουλές, αλλά δεν νομίζω τα βασικότερα έχουν υποθεί, αρκεί να τα δουλέψετε και να τα χωνέψετε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό το βίντεο, ελπίζω να έγιναν κάποια πράγματα, έστω τα μισά από αυτά που είπα, κατανοητά. Είναι και μεγάλο το βίντεο, που έχει περάσει μία ώρα και πω ρε παιδιά, είναι τεράστιο το βίντεο, πραγματικά πρέπει να το χωρίσω σε δύο. Μία ώρα και 19 λεπτά, δηλαδή είναι πραγματικά το μεγαλύτερο βίντεο που έχω γυρίσει ποτέ, που έχω φτιάξει ποτέ. Τέλος πάντων, σε καλό να μας βγει, ελπίζω να τα είπα κατανοητά, ελπίζω να σας βοήθησα. Σίγουρα αυτό το βίντεο δεν απευθύνεται σε αρχάριους, σε καμία περίπτωση μην το δείτε αρχάρι γιατί θα μπερδευτείτε. Είναι λίγο πιο προχωρημένο, πιο προχωρημένης φύσης οι γνώσεις που πρέπει να έχει κανείς εδώ πέρα. Αλλά τα ανέλησα όλα, πιστεύω επαρκώς. Τώρα αν χρειαστεί να κάνω περαιτέρω ανάλυση σε κάτι από αυτά που ανέφερα, πολύ ευχαρίστως να το κάνω, αρκεί να με ενημερώσετε σε κάποιο σχόλιο και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, στο Ιπανιδίν,
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την προσοχή σας και καλούς αυτοσχεδιασμούς, όμορφες συνθέσεις και αρμονικά και πλούσια, έτσι, πλούσια τραγούδια εύχομαι σε αυτούς που θα ασχοληθούν, που πρόκειται να ασχοληθούν. Γεια χαρά!